Ναι, κύριε Υπουργέ. Κύριε Βορύδη, προσπαθήσατε αλλά έχετε αυτοπαγιδευτεί με τη φράση του κυρίου αρχηγού σας για τους μαθητές πελάτες. Κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μιλάει ο Υπουργός. Σας παρακαλώ. Κύριε Βορύδη. Σας παρακαλώ. Δεν είναι πελάτες ούτε με την έννοια της ανταποδοτικότητας που λέτε. Ούτε ένα ευρώ μπορεί να μην έχει δώσει ένας άνθρωπος, ένας πολίτης. Έχει όμως δικαίωμα στη μόρφωση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. Η άλλη αντίληψη είναι η αγοραία αντίληψη δήθεν για τα δικαιώματα. Όποιος έχει, υπάρχει ανταποδοτικότητα. Άρα είναι σαφής η διάκριση ιδεολογική, κοινωνική ανάμεσα στον ελευθερισμό και σε μια δημοκρατική αντίληψη για κοινωνικό κράτος. Και δυστυχώς αυτή η αντίληψη για τους πελάτες είναι όψιμη αντίληψη για την Νέα Δημοκρατία. Γιατί το 1974 και 1977 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, κάποιοι που λένε, σαν αυτά που λέτε εσείς σήμερα λέγανε, κατηγορούσαν τον Καραμαλή για σοσιαλμανία. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα λοιπόν ακολουθεί μια άλλη πορεία, μια πορεία, μια στροφή στον ελευθερισμό, στην αγοραία αντίληψη, μακριά από την κοινωνική έστω αντίληψη του κοινωνικού ριζοσπαστισμού, του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Δεύτερο θέμα. Για την αριστεία. Ακούστε κάτι. Θέλουμε όλα τα σχολεία να είναι άριστα. Δεν θέλουμε σχολεία ελίτ. Και γι' αυτό η προσπάθειά μας με το νέο τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο είναι όλα τα παιδιά να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και να διακριθούν. Και τρίτον, η ποινικοποίηση των καταλήψεων. Μην επιμένετε. Μην επιμένετε. Είναι σαφές ότι η ποινικοποίηση των καταλήψεων αφορούσε τους μαθητές. Αυτούς φέρνουν στα δικαστήρια. Και όχι κάποιους εκτός. Το ποινικό δίκαιο υπάρχει και καλύπτει τις ανάγκες αυτής του ποινικού κολλασμού στον οποίο αναφερθήκατε. Ακούστε κάτι. Οι κινητοποιήσεις των εφήβων που έχουν και προβλήματα. Όλοι υπήρξαμε έφηβοι και εσείς κύριε Βορύδη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν είναι πράξεις με ηθικοπολιτική απαξία. Προσέξτε. Οι κινητοποιήσεις των εφήβων δεν είναι πράξεις εξορισμού με κοινωνικοπολιτική απαξία. Είναι σχολείο δημοκρατίας η κινητοποίηση, αρκεί να γίνεται με τους κανόνες που τίθεται στο σχολείο και συζητάμε. Και οι αντιθέσεις στο σχολείο μέσα και οι αντιθέσεις βεβαίως και οι αντιθέσεις στο σχολείο μέσα να επιλύονται με δημοκρατικό τρόπο. Όχι με τον τρόπο που νομίζετε εσείς. Και κάτι τελευταίο. Παραμένει η διάταξη ότι όσα μαθήματα χάνονται με τις καταλήψεις θα γίνουν στο τέλος της χρονιάς. Το λέω αυτό. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία από κάτω, κύριε Μοιρά. Κυρία Δεσέλη. Δεν κάνει κατάληψη. Όποιος κάνει κατάληψη, λέμε, τα μαθήματα θα συνεχιστούν και θα γίνουν. Με τα δικά σας μυαλά θα κάνουν για πολύ καιρό κατάληψη οι άνθρωποι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.